Καλώς ήρθατε. Θα σας δείξουμε πώς να κάνετε τσουρέκι φόρμας μαλακό και γεμάτο ίνες. Διαλύουμε μία κουταλιά ζάχαρη και δύο φακελάκια ξερή μαγιά. Σε 300 ml χλιαρό γάλα. Προσθέτουμε 3 κουταλιές αλεύρι, ανακατεύουμε και αφήνουμε για 5 λεπτά. Βάζουμε 3 αυγά. ml καλαμποκέλαιο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Στο γουδί πολτοποιούμε την μαστίχα με μία κουταλιά ζάχαρη. Στο μείγμα ρίχνουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη. Ένα κουταλάκι μαχλέπι, μισό κουταλάκι κακουλέ, την μαστίχα, δύο βανίλιες και ανακατεύουμε. Αρωματίζουμε με το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Προσθέτουμε περίπου το μισό αλεύρι για τσουρέκια. Λίγο αλάτι και δουλεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να έχουμε μία μαλακή ζύμη. Ενσωματώνουμε 75 γραμμάρια μαργαρίνη που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 2 ώρες σε ζεστό μέρος να ξεκουραστεί. Την πλάθουμε και την ανοίγουμε όπως σας δείχνουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Την κάνουμε μπαστούνι. Την δίνουμε σχήμα όπως σας δείχνουμε. Την τοποθετούμε σε βουτυρωμένη φόρμα 26 εκατοστών με αντικολλητικό χαρτί και στην μέση τοποθετούμε ένα τσέρκι ή ένα πυρίμαχο μπολάκι. Σκεπάζουμε και αφήνουμε για μία ώρα να φουσκώσει. Την αλείφουμε με προσοχή με κρόκο αυγού και πασπαλίζουμε με φιλέ αμύγδαλου. Ψήνουμε στους 170 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις για περίπου μία ώρα. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή.
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και καλό Πάσχα! Streets, but no longer on my own. I keep driving.